Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, δράτω με τις ευκαιρίες μιας που στην αίθουσα είναι ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Μπαλτάς και ο κύριος Σαμαρατής από το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί δεν θα προλάβω, να καταθέσω την πρόταση που είχα κατά νου αναφερόμενη στον τομέα του πολιτισμού μιας διεθνούς πρωτοβουλίας, Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Εσωτερικών, για την προστασία, την ενίσχυση και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, την προώθηση της ελληνομάθειας, με τη συμμετοχή προσωπικότητων από τους χώρους των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών, των μίντια, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συγκρότηση μιας διακομματικής επιτροπής ή την ένταξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ως βασικό αντικείμενο της Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς, λέω πρώτα προστασίας από την κακοποίηση που εφίσταται η ελληνική γλώσσα, από το κοινοβούλιο μέχρι τα μίντια και από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την καθημερινότητά μας. Και θυμάμαι τον αείμνηστο δάσκαλο Χρήστο Τσολάκη που έλεγε ότι τα όρια των λόγων μας νοηματοδοτούν και σηματοδοτούν τα όρια του κόσμου μας. Φτωχαίνει ο λαός, φτωχαίνει και η γλώσσα. Μεγενθύνεται, ουσιαστικά αξιοποιεί αυτό το τεράστιο πλούτο, μεγαλώνει και θα πω αμέσως μετά τι γίνεται με την ιστορία του πολιτισμού που πρέπει να του δώσουμε την ιδιαίτερη αξία και σημασία, κύριε Υπουργέ, γιατί με πολιτισμό θα ξεπεράσουμε το μνημονιακό κανιβαλισμό. Ο πολιτισμός που δεν είναι πολυτέλεια, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι πολυτέλεια τον καιρό του ένφια και του ΦΠΑ, αλλά δεν πιστεύω ότι τα όρια των λόγων μας είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, είναι οι δείκτες που πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτή η παράταξη, η μεγάλη δημοκρατική προοδευτική αριστερή παράταξη, σηματοδοτεί τον πολιτισμό ως νούμερο ένα προτεραιότητα για να περάσουμε απέναντι. Λόγος απολογιστικός και προγραμματικός, απολογιστικός των 7 μηνών. Έλεγα από αυτό εδώ το βήμα η ταπεινότητά μου ότι το ένιγμα εξόδου από το μνημονιακό κανιβαλισμό, το ένιγμα ζωής, προοπτικής και ελπίδας για μας και τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, απαιτούν το συλλογικό πολιτικό υποκείμενο να έχει τα χαρακτηριστικά του διφυούς ιδίποδα. Πρώτη όψη, η κυβέρνηση εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας να επιλύσει το ένιγμα της σφίγγας, μνημόνιο, χωρίς να σκοτώσει τον πατέρα του, αξίες, αρχές, πρόγραμμα, και χωρίς βεβαίως να παντρευτεί τη μάνα του, την εξουσία και την ιδιοτέλεια. Απολογισμός μετά από 7 μήνες. Το στίχημα ζωής, έστω και με απώλειες, παραμένει ακόμη ανοιχτό, παραμένει ακόμη ζωντανό. Γιατί συμβιβασμό κάναμε, δεν είμαστε ούτε συμβιβασμένοι ούτε υποταγμένοι. Η άλλη όψη του ιδίποδα είναι τους πολίτες ενεργούς στους δρόμους και τις πλατείες να βάζουν πλάτη στη δική τους κυβέρνηση, σάρκα από τη σάρκα τους. Γιατί ανατροπή delivery, διανομή κατοίκων δεν υφίσταται. Διότι η αξιοπρέπεια δεν δανείζεται, δεν χαρίζεται, δεν κληροδοτείται. Γι' αυτό και σήμερα ζητούμε, διεκδικούμε την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία των πολιτών, την ένταξή τους σε συλλογικές μορφές διεκδίκησης, δημιουργικής αντεπίδεσης, το διάλογο της πράξης. Μία αναφορά για τη Θεσσαλονίκη. Παραμένει και σήμερα η πόλη των απατηλών δεσμεύσεων και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ με 12 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο πάλε ποτέ κάστρο του καραμαλισμού δεν αλλάζει αυτόματα το χάρτη του μαύρου, τις μαύρες τρύπες που καθυλώνουν την πόλη πέρα των συνεπειών του μνημονίου. Το μετρό καρκινοβατεί. Το λιμάνι απαξιώνεται. Το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος υπολειτουργεί. Τα νοσοκομεία καταραίουν. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της ανεργίας, ειδικά των νέων και των γυναικών, με δεκάδες χιλιάδες συσίτια από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, καλό τους υπουργούς μας, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Πετρόπουλο ήταν εδώ, έφυγε, τον κύριο Τσακαλώ, το πρέπει να δώσουμε μια σαφή απάντηση στους παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από τη Βόρειο Ήπειρο, από την Κωνσταντινούπολη,
ομογενείς αλλά και οικονομικούς μετανάστες, αν συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 31 του 43-31 που ψηφίσαμε. Υπάρχει μια αναφορά στο μνημόνιο ότι οι καταργηθήσεις αυτές διατάξεις ισχύει ή όχι η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 31 που θα έπρεπε από 1η Οκτωβρίου να γιδωθεί η σύνταξη των 260 ευρώ. Θέλουμε μια σαφή και καθαρή απάντηση σε αυτούς. Ήταν 42.000. Ο Θεός έκανε το θαύμα του, εντός εισαγωγικών, τους πήγε εις τόμο χλωρών και αναψύξεως, μείνανε μόνο 28.000. 28.000 επί 12 μήνες. Μιλάμε για ανθρώπους που την πατρίδα την έχουν στην καρδιά τους. Ήρθαν στην Ελλάδα για να πεθάνουν στα χώματα της πατρίδας. Τους οφείλουμε τουλάχιστον να είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους. Η πόλη μας είναι καθυλωμένη από το κυκλοφοριακό και από το μετρό, από τα εργοτάξια του που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2012, δεν το βλέπουμε ούτε για το 2022, με ένα και μοναδικό μέσο μεταφοράς των πολιτών, τον ιδιωτικό ΟΑΣΤ με μονοπωλιακή κρατική επιδότηση. Αυτή είναι αναφορά για την Θεσσαλονίκη, για την οποία είχαμε προτείνει ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης με συγκεκριμένες απαντήσεις και για το μετρό και για την ανεργία και για το λιμάνι και για την αξιοποίηση των προβλητών και για τα logistics και για μια σειρά ζητήματα. Έχω πάρα πολλά να πω, φεύγω από τα ζητήματα που είχαμε να επισημάνω για τη Νέα Δημοκρατία και για την συνένεση. Θέλω μόνο 2 λεπτά να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, για το ούτε για το ΕΣΠΑ. Κλείνω την αναφορά μου με τον τομέα του πολιτισμού, ειδικότερα της ελληνικής γλώσσας, για την οποία θα προσκαλούσα τους υπουργούς να αναλάβουν την προαναφερόμενη πρωτοβουλία. Αδυνατό να πιστέψω, αρνούμε ότι τα όρια μας, τα όρια του κόσμου των αναφορών μας, είναι μόνο ο ΦΠΑ και ο ΕΝΦΙΑ, είναι κεφαλαιοποίηση και ιδιωτικοποίηση, οι δείκτες και τα μεσοπρόθεσμα. Υπάρχει ο λόγος περί πολιτισμού. Και όταν στην πατρίδα μας μιλάμε για πολιτισμό, δεν μιλάμε μόνο για τα μέγαρα μουσικής, τα κρατικά θέατρα, τα περιφερειακά θέατρα. Μιλάμε και για τις αυθόρμητες, αυτοσχέδιες λαϊκές εκφράσεις στις τέχνες, τα γράμματα, τα εικαστικά, το χορό, τη μουσική, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο. Με πολιτισμό αντίδοτο στη βαρβαρότητα θα αντιμετωπίσουμε το μνημονιακό κανιβαλισμό, με πολιτισμό να δούμε και να ανοιχνεύσουμε τη ζωή μας στη μεταμνημονιακή εποχή. Θα πούν αρκετοί, ίσως πολλοί, μα εδώ δεν έχουμε να φάμε. Έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε για πολιτισμό. Το δίλημα είναι αμήλικτο. Πολιτισμός ή βαρβαρότητα. Σε περιόδους κρίσης η τέχνη και ο πολιτισμός είναι πιο απαραίτητα από ποτέ. Με τέχνη και πολιτισμό δεν πληρώνουμε τον ένφια, αλλά με τέχνη και πολιτισμό λυτρώνουμε την ψυχή μας από τον κοινωνικό αυτοματισμό της ανθρωποφαγίας, τον κανιβαλισμό, του ατομικισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Με τη σκούνα, με το καράβι του πολιτισμού και της τέχνης θα γλυκάνουν οι ψυχές μας και θα περάσουμε όλοι μαζί απέναντι. Όταν η πολιτική θεωρεί τον πολιτισμό πολυτέλεια, έχουμε πρόβλημα στη σύσταση της πολιτικής. Γιατί η πολιτική είναι παιδί του πολιτισμού. Μια τέτοια πολιτική απομένει ερφανή χωρίς τον πολιτισμό. Και θέλω να κλείσω. Κλείστε όμως, τώρα. Πώς το περίμενα. Από ποιαν άλλη. Αυτό τον πολίτη υπερασπιζόμαστε, με αυτόν προχωράμε, από αυτόν αναζητούμε την ενεργή κριτική και συμμετοχή του για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις στην πορεία των επόμενων 4 ετών. Χωρίς το λαό, κύριοι συνάδελφοι, χωρίς τους πολίτες, είμαστε ένα τίποτα. Μαζί με το λαό, μαζί με τους πολίτες, είμαστε τα πάντα. Τότε έχουμε δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα και έχουμε δικαίωμα να παλεύουμε για αυτά. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος.